Λοιπόν, επιστρέψαμε και επιστρέψα στο δεύτερο μέρος της σύσκεψης και αμέσως θα πάμε να συνδεθούμε με ζωντανή εικόνα με τον Σωτήρη Σκουλούδη, διότι συμβαίνει κάτι σήμερα. Στο κέντρο σήμερα, στα Σεπόλια, στα Νέα Σεπόλια, είναι ένα ιερό προσκύνημα. Πάντα ο λαός μας έχει τους Αγίους που τον προστατεύουν από το κακό και ειδικά σε τέτοιες δύσκολες εποχές. Αυτές τις μέρες νομίζω θα είναι μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα στα Νέα Σεπόλια το ιερό λείψανο του Αγίου Παρθενίου, όπου προστατεύει, βοηθάει στην ίαση των καρκινοπαθών και γι' αυτό πολλοί κόσμος πονεμένος είναι έχει εκεί και ζητάει την ευλογία του. Να πούμε ότι ζητάει την ευλογία του και την παρηγοριά του. Του Θεολόγου στα Νέα Σεπόλια. Του Ιωάννη του Θεολόγου στα Νέα Σεπόλια. Και ευχόμαστε ακριβώς η παρηγοριά που θα δοθεί να είναι πολύ μεγάλη σε όλο τον πονεμένο κόσμο. Ναι, και νομίζω ότι από το πρωί θα μας το πει και ο Σωτήρης Σκουλούδης, ο οποίος βρίσκεται εκεί μαζί με τον πατέρα Χερουβίμ. Έχει έρθει πολλοί κόσμο, Σωτήρη, από σήμερα το πρωί. Σωτήρη. Ακριβώς, Κίμα, από χθες το μεσημέρι, οπότε και άρχισε να εκτίθεται στον Ιερό Ναό του Αγίου Ιωάννη του Θεολόγου η τίμια κάρα του Αγίου Παρθενίου και θα παραμείνει εδώ μέχρι τη Δευτέρα. Δίπλα μου είναι ο προϊστάμενος του Ιερού Ναού, ο Πάτερ Χερουβίμ, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Πάτερ. Ο λόγος που έχουμε φέρει την κάρα του Αγίου Παρθενίου είναι... Μας άγγιξε ο πόνος των ανθρώπων που έχουν ανάγκη να παρακαλέσουν για να ιαθούν και να θεραπευθούν. Το 2010 με ενέργεια του Μητροπολίτου μας, Σεβασμιωτά του Μητροπολίτου Περιστερίου, προσκαλέσαμε από την Ιερά Μονή Μακρυμάλη να μας φέρουν την κάρα του Αγίου Παρθενίου για να προσκυνήσουν οι άνθρωποι που δεν μπορούν να μετακινηθούν. Εκτέθηκε και τότε σε προσκύνημα η κάρα του Αγίου. Πέρασαν χιλιάδες άνθρωποι να προσκυνήσουν και να παρακαλέσουν. Αυτό μας έκανε εντύπωση, αυτό μας άγγιξε και από τότε κάθε χρόνο τέτοιες ημέρες στον ακάθιστο ύμνο μεταφέρουμε την κάρα του Αγίου στο ναό μας και περνάνε εκατοντάδες ή χιλιάδες άνθρωποι να παρακαλέσουν κάθε ηλικίας άνθρωποι της διπλανής μας πόρτας που ενδέχεται να μην τους γνωρίζουμε εμείς και να έχουν πρόβλημα από την αρρώστια αυτή που μαστίζει την ανθρωπότητα τα τελευταία χρόνια. Το συγκινητικό είναι ότι όσες μέρες παραμένει η κάρα εδώ, δεν διαπιστώσαμε σε έναν άνθρωπο να γογγίσει, σε έναν άνθρωπο να πει κάτι αρνητικό. Έρχονται όλοι με πίστη, με αισιοδοξία και ελπίδα ότι θα γίνουν καλά. Αυτό είναι και κάτι που μας συναρπάζει, κάτι που μας ανεβάζει ψυχικά και πνευματικά και παραδειγματιζόμαστε και εμείς που υποτίθεται ότι είμαστε υγιείς, διότι το αύριο είναι αβέβαιο για τον καθένα μας. Μέχρι πότε πριν από 6 μήνες στο ναό μας, εξαιτίας αυτής της... Το λείψανο θα είναι μέχρι τη Δευτέρα το μεσημέρι στις 2 η ώρα, όπου θα το επιστρέψουμε πάλι συνοδεύοντας με ένα πούλμαν στη Μονή Μακρυμάλη όπου εκεί ευρίσκεται. Θα ψαχνά ευείας. Μάλιστα. Πόσος κόσμος είναι στο υπόγειο του ναού μας υπάρχει ένα μικρό εκκλησάκι του Αγίου Παρθενίου. Είναι περαστικός ο κόσμος, το πρωί στη λειτουργία έχει αρκετό κόσμο. Όλη την ημέρα που είναι ανοιχτός ο ναός, περνάνε άνθρωποι, σταματάνε αυτοκίνητα, άγνωστοι άνθρωποι, διότι το έχουμε γνωρίσει στους ανθρώπους μέσω των τηλεοπτικών σταθμών ή μέσω των ραδιοφωνικών εκκλησιαστικών σταθμών, μέσω του διαδικτύου και με τη βοήθεια που μας κάνετε τώρα κι εσείς, οι άνθρωποι θα το πληροφορηθούν και μακάρι να προσέλθουν. Έτσι. Να τους σταυρώσουμε, να προσκυνήσουν, να πάρουν λαδάκι από τον Άγιο. Και μακάρι να μάθουμε, όπως μαθαίνουμε, ότι πολλοί άνθρωποι έγιναν καλά από τον καρκίνο. Μακάρι, πατέρα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θα έρθουμε λοιπόν μέσα στην Δευτέρα. Εμείς σας ευχαριστούμε πολύ που μας τιμήσατε σήμερα. Να είστε καλά.